Το νέο σύστημα της άλλης συνταγογράφησης παρουσιάστηκε την Παρασκευή 3 Απριλίου σε τηλεδιάσκεψη με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στην οποία έλαβαν μέρος αρμόδιοι φορείς. Το νέο ηλεκτρονικό σύστημα, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση όλοι οι ασφαλισμένοι, θα αποφέρει τριπλό όφελος. Εγώ θέλω να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία την οποία αναλάβατε να διεκπεραιώσετε σε χρόνο ρεκόρ, πολύ νωρίτερα από αυτό το οποίο είχαμε προγραμματίσει, το project της Άιλις ηλεκτρονικής αγοράφησης. Θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετικά σημαντική μεταρρύθμιση που αποδεικνύει έμπρακτα ότι το ψηφιακό κράτος είναι στην υπηρεσία του πολίτη, ειδικά αυτών που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Είναι μια πρωτοβουλία από την οποία κερδίζουν όλοι. Κερδίζει πρώτα απ' όλα ο ασφαλισμένος και ειδικά οι χρονίως πάσχοντες, γιατί μπορεί να λαμβάνει πια αυτοματοποιημένα στο κινητό του την συνταγή του. Κερδίζουν οι ίδιοι οι γιατροί, διότι απελευθερώνουν χρόνο για να αντιμετωπίζουν πιο σοβαρά περιστατικά τα οποία χρειάζονται ιατρική φροντίδα και αποδεσμεύονται από μια διαδικασία που είχε τα χαρακτηριστικά ρουτίνας, και εδώ κερδίζει και το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, το οποίο θα αποκτά μια ακόμα καλύτερη εικόνα για την έκταση της φαρμακευτικής δαπάνης, για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η σταγογράφηση και για τις πιθανές εξοικονομήσεις που μπορούν να γίνουν. Θα κάνουμε την παρουσίαση του πώς γίνεται το enrollment, η εγγραφή, χρησιμοποιώντας το share screen από το e-presence. Τώρα θα δείτε την οθόνη που βλέπω εγώ, λογικά. Παρακαλώ, επιβεβαιώστε μου ότι βλέπετε. Ναι. Λοιπόν, είναι η είσοδος μέσα από το gov.gr ή εναλλακτικά απευθείας στο ehealth.gov.gr. Ο βασικός τρόπος για να μπει κανείς είναι με τους κωδικούς της AccessNet. Οπότε, πατώντας το, αυτόματα υπάρχει η σελίδα συμπλήρωσης των κωδικών. Ζητάει μια εξουσιοδότηση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, να προσπελάσει τα στοιχεία που τηρούνται στην ΑΔΕ. Δίνουμε την εξουσιοδότηση. Και εδώ ζητείτε το ΆΜΚΑ. Τώρα, εδώ είναι ένα σημείο κλειδί. Μπορώ να βάλω είτε το προσωπικό μου ΆΜΚΑ, είτε τον ΆΜΚΑ των παιδιών μου, για να μπορέσουν να συνταγογραφούνται και τα φάρμακα των παιδιών μου. Εισάγω τον ΆΜΚΑ μου. Αυτά είναι τα στοιχεία μου. Επιβεβαιώνω ότι όντως είναι σωστά. Και τώρα είμαι στην πλατφόρμα. Εγώ έχω ήδη εγγραφή. Δηλαδή, τι γίνεται εδώ. Εδώ πέρα έχω βάλει το κινητό μου τηλέφωνο. Ναι. Συμπληρώνει ο πολίτης το κινητό του τηλέφωνο σε αυτή τη φόρμα. Βάζει. Εγώ τον εγγράφεται για πρώτη φορά. Δηλαδή. Εγγράφεται. Ναι. Και εφόσον εγγραφεί και βάλει το κινητό του τηλέφωνο, θα λάβει ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Περνά το μήνυμα επιβεβαίωσης που έχει λάβει και αυτόματα έχει καταχωρηθεί. Κατά τη διάρκεια άλλης τηλεδιάσκεψης που είχε ο Πρωθυπουργός με αρμόδιους υπουργούς, παρουσιάστηκε το νέο πλαίσιο που αφορά την ευελιξία αξιοποίησης κοινοτικών πόρων. Μεγάλη ευελιξία ώστε να διοχετευτούν με μεγάλη ταχύτητα πόροι του ΕΣΠΑ στην πραγματική οικονομία εξασφάλισε η κυβέρνηση κατόπιν επικοινωνίας του Πρωθυπουργού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συντονισμένων ενεργειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προς τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα. Υπολογίζεται πως οι νέοι κανόνες που ανακοινώθηκαν από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα επιτρέψουν στην Ελλάδα να αξιοποιήσει κατ' ελάχιστο 4,5 έως 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ περιλαμβανομένων των πόρων που προορίζονται για την αγροτική ανάπτυξη. Λοιπόν, ξανασυζητάμε σε συνέχεια της προηγούμενης συζήτησης τον καλύτερο τρόπο αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κρίσης. Θυμίζω ότι μετά από παρένεσή σας είχα αποστείλει στην αρμόδια επίτροπο μία επιστολή ζητώντας μέγιστη δυνατή ευελιξία στην αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ για το έτος 2020. Με πολύ μεγάλη ικανοποίηση πληροφορήθηκα ότι τα αιτήματά μας ουσιαστικά έγιναν όλα αποδεκτά. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε την δυνατότητα να αξιοποιήσουμε πολύ περισσότερους πόρους από όσους προγραμματίζαμε για το έτος 2020, να προχωρήσουμε σε ανασχεδιασμούς, να μην χρησιμοποιήσουμε καθόλου εθνικούς πόρους, να μεταφέρουμε πόρους από περιφέρεια σε περιφέρεια. Και το αντικείμενο της συζήτησης είναι να ακούσω τις σκέψεις σας για το πώς γρήγορα τώρα
θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτή την πρόσθετη ευελιξία για να ρίξουμε ζεστό χρήμα στην αγορά, στις επιχειρήσεις, να στηρίξουμε τους ανόργους, να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε διαθέσιμους πόρους ως ένα μαξιλάρι απορρόφησης κραδασμών που αναπόφευκτα έρχονται και στην ελληνική οικονομία.